Σίγουρα ήταν ένα σημαντικό αποτέλεσμα καθώς πήραμε την νίκη. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η ατμόσφαιρα ήταν ξεχωριστή. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η πρώτη μου παρουσία σε ντέρμπι συνδυάστηκε και με νίκη και με μια πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας. Πού θεωρεί ότι κρίθηκε το παιχνίδι, πώς έφτασε ο ΠΑΟΚ Ουσιαστικά πιστεύω ότι κρίθηκε στην αμυντική μας προσήλωση. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί αμυντικά. Πέρα από δύο ευκαιρίες που κάνανε από ατομικά λάθη, ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι στην άμυνα. Ξέραμε για τις στημένες φάσεις, ήμασταν πολύ καλοί. Δεν τους δώσαμε ούτε μία ευκαιρία από στημένη φάση και δείξαμε και εμείς απέναντίας ότι το θέλαμε περισσότερο σε αυτές τις φάσεις. Και είχα και ένα πρόστιμο ότι το πρώτο γκολ θα μπει από αποστημένο, όπως και μπήκε και βγήκε καλυθύνωση. Είναι αυτό το πιο παραγωγικό ξεκίνημα, καλύτερο ξεκίνημα της καρδιάς σου σε μια ομάδα. Σίγουρα είναι μια εξαιρετική αρχή, μια πάρα πολύ καλή αρχή. Από εκεί και πέρα νιώθω πάρα πολύ καλά εδώ. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί τέριαξα πολύ καλά στην ομάδα. Όπως είχα πει, είμαι παίκτης που ουσιαστικά δημιουργώ και είμαι μέσα σε αρκετές φάσεις. Αυτό συμβαίνει και εδώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτές οι φάσεις μπαίνουν γκολ. Σίγουρα μιλάμε για μόνο τρεις βαθμούς, αλλά πέρα από το βαθμολογικό κομμάτι είναι και ιδιαίτερο παιχνίδι γιατί δείξαμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την ποιότητα, δείξαμε την ποιότητά μας, κάναμε την πόλη να αισθανθεί καλά. Κάναμε την ομάδα, τους οπαδούς να αισθανθούν καλά μετά από την σημερινή μας νίκη και δείξαμε ότι το πιο σημαντικό απ' όλα ότι είμαστε σε σωστή πορεία, ότι αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα είναι σωστά. Συνεπώς, αυτό που κερδίσαμε παραπάνω από 3 βαθμούς είναι κυρίως το ψυχολογικό κομμάτι. Νιώθηκε λίγο έτσι, να το πω τσατισμένος με την καλή έννοια, γιατί αν δεν ερχόταν ισοπαλία στο Καφτατζόγλιο, τώρα θα μιλούσαμε για 6 μόνο βαθμούς διαφορά. Σίγουρα δεν ήταν καλό, αλλά κάθε ομάδα έχει άσχημα παιχνίδια. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι και εκεί προηγηθήκαμε με ένα 0. Δυστυχώς δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι στις στημένες φάσεις. Δεχτήκαμε την ισοφάρηση, εδώ δεν χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Ουσιαστικά είναι μία απόδειξη στο σημερινό παιχνίδι ότι η ομάδα γύρισε δυνατά από ανεπιτυχή αποτελέσματα και έχει τη δύναμη και την ποιότητα να ανταπεξέλθει.